Γεια σας, αυτό είναι το πρώτο βίντεο της σειράς «Γνωριμία με τα ιστολόγια» του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Κάθε μέλος λοιπόν του Σχολικού Δικτύου μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αποκτήσει το δικό του ιστολόγιο. Πώς? Πολύ απλά, μεταβαίνοντας στη σελίδα των ιστολογίων blogs.school.gr. Ωραία, και αφού πατήσουμε σύνδεση και δώσουμε τους κωδικούς μας. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε συνδεθεί στην αρχική σελίδα των ιστολογίων. Περιμένουμε λίγο. Εδώ λοιπόν είμαστε. Έχω συνδεθεί, βλέπετε. Από την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε το προφίλ μας και να μεταφερθούμε στο ιστολόγιο μας. Ένα ιστολόγιο που έχει δημιουργηθεί αυτόματα και βρίσκεται στη διεύθυνση blogs.school.gr / όνομα χρήστη που έχουμε στο σχολικό δίκτυο. Για να δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η αρχική εικόνα που θα αντικρίσουμε. Περίπου βέβαια. Ακριβώς είναι αυτή εδώ. Ουσιαστικά το ιστολόγιο μας δεν έχει περιεχόμενο. Θα το δημιουργήσουμε εμείς στη συνέχεια. Πώς? Αρκεί να συνδεθούμε στο τμήμα διαχείρισης του ιστολογίου. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι το τμήμα που θα βλέπουν οι επισκέπτες του ιστολογίου μας. Λοιπόν, και για να συνδεθούμε στο τμήμα διαχείρισης του ιστολογίου μας, ένας τρόπος είναι να πάμε στη διεύθυνση και στη συνέχεια να δώσουμε το wp-admin και enter. Ωραία, βλέπουμε ήδη τον πίνακα ελέγχου, και ένας άλλος είναι να πάμε εδώ από τα ιστολόγια μου, να πιέσουμε το ιστολόγιο, τη σελίδα του ιστολογίου μας εδώ στον πίνακα ελέγχου. Βέβαια εδώ μπορούμε να διαλέξουμε αν είμαστε μέλη σε περισσότερα ιστολόγια, σε ποιο θέλουμε να συνδεθούμε. Ωραία, και θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ας ρίξουμε μια ματιά και στον πίνακα ελέγχου, που είναι το back-end του ιστολογίου μας, το τμήμα διαχείρισης που έχει πρόσβαση μόνο ο διαχειριστής του ιστολογίου. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το ιστολόγιο μας παρουσιάζεται με μια ματιά. Βέβαια βλέπουμε το περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτό. Τα άρθρα, τις σελίδες, τις κατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει, το θέμα που έχουμε επιλέξει, θέματα σχετικά με τις συζητήσεις και τα σχόλια, το Quick Press, όπου εδώ μπορούμε εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσουμε και να δημοσιεύσουμε ένα άρθρο, πρόσφατα σχόλια και πρόσφατα προσχέδια. Έχουμε και κάποιες επιλογές προβολής εδώ για την αρχική σελίδα του πίνακα ελέγχου. Βλέπουμε τι θέλουμε να περιλαμβάνει, το με μια ματιά, τα πρόσφατα σχόλια, πρόσφατα προσχέδια, να καλώς ήρθατε, το οποίο δεν είναι τσεκαρισμένο, και την διαρρύθμιση της οθόνης, η οποία μπορεί, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελείται από δύο στήλες, όπως βλέπουμε. Θα μπορούσε να είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις λοιπόν. Ωραία, ας το κλείσουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει τώρα, δεν το πειράζουμε. Εδώ αριστερά λοιπόν βρίσκεται το μενού του πίνακα ελέγχου. Μεταβαίνουμε στην αρχική σελίδα την οποία βλέπουμε. Εδώ μπορούμε, κάνοντας κλικ, να μεταβούμε στο ιστολόγιο που επιθυμούμε, εφόσον είμαστε μέλη σε περισσότερα μάλλον ιστολόγια, επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο. Στη συνέχεια λοιπόν βλέπουμε το μενού που αφορά την δημιουργία και τη διαχείριση των άρθρων, των κατηγοριών, των ετικετών. Παρακάτω είναι το μενού για τα πολυμέσα, όπου μπορούμε να ανεβάζουμε αρχεία εικόνων, βίντεο στο ιστολογίο μας και να τα χρησιμοποιούμε στα άρθρα μας. Σύνδεσμοι, διαχείριση συνδέσμων που δημιουργούμε προς άλλες σελίδες, οι σελίδες που θα δημιουργήσουμε, τα σχόλια, το μενού που έχει σχέση εδώ με την εμφάνιση, την επιλογή θέματος, τις μονάδες που θα βάλουμε στο θέμα, τη δημιουργία μενού, η επεξεργασία της κεφαλίδας και του φόντου του ιστολογίου μας, επιλογή για τα μέλη του ιστολογίου μας, μόνο πιστοποιημένα μέλη του PC Delta μπορούν να συμμετέχουν στο ιστολόγιο μας ως μέλη, όπου θα μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια εργαλεία που αφορά τη διαχείριση συνολικά του ιστολογίου μας, αν θέλουμε να εισάγουμε ένα στοιχείο ιστολογίου, να το κάνουμε εξαγωγή, να το μεταφέρουμε κάπου αλλού κτλ. Ή να το διαγράψουμε. Ρυθμίσεις λοιπόν γενικού τύπου,
όσον αφορά τη σύνταξη, την ανάγνωση, τις συζητήσεις κτλ. Μπορούμε να διαχειριστούμε από τις συζητήσεις τον χώρο συζητήσεων που μπορούμε να δημιουργήσουμε στο ιστολόγιο μας. Και τέλος το Quick Latex εδώ που βλέπουμε, που είναι μια μικρο εφαρμογή θα λέγαμε, που μας επιτρέπει στα άρθρα μας να συμπεριλάβουμε μαθηματικούς τύπους. Αυτός είναι σε γενικές γραμμές ο πίνακας ελέγχου, με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε επόμενο βίντεο, πιο συγκεκριμένα με κάποιο από τα μενού του. Γεια σας!